centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Ήσυχο, πιο ήρεμο. Πιο ήρεμο. Πιστεύω με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί από την πρώτη ώρα ήσασταν υπέρ των σκληρών μέτρων, θα έλεγα. Μετά από αυτό, γιατί δεν έχουμε ακούσει ακόμη το σχόλιο σας για το τι ισχύει πια εδώ και κάποια 24 ώρα τόσο στην Μεσοποταμία, στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας και στους 6 συνολικά οικισμούς εκεί, αλλά και το τι ισχύει στον υπόλοιπο νομό. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι σωστά λήφθηκαν τα μέτρα αυστηριοποίησης στην περιοχή μας, και για παράδειγμα και επιβεβαίωση αυτού θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πόλη στην Βόρεια Ιταλία η οποία, όταν ήταν ακόμα στην αρχή του στα μέτρα στην Ιταλία, ο Δήμαρχος με δικιά του ευθύνη έβαλε μια πόλη, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 3.500 κατοίκους, την έβαλε σε καραντίνα με δικιά του απόφαση. Από μόνος του. Ναι. Και σήμερα αυτή τη στιγμή είναι η μόνη καθαρή πόλη στη Βόρεια Ιταλία. Μάλιστα. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι τα μέτρα πρέπει να είναι αυστηρά από την αρχή. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αργήσαμε ή καλό αργά παρά ποτέ? Θεωρώ ότι δεν αργήσαμε ιδιαίτερα, γιατί εδώ πλέον οι αποφάσεις αυτές έπρεπε να πάρθουν κεντρικά. Ναι. Και με την διαβάθμιση της πολιτικής προστασίας, εφόσον μια περιοχή έγινε πορτοκαλί, ήταν αναγκαίο το μέτρο πλέον. Μάλιστα. Έχουμε κάποιες εξελίξεις επίσης μετά τα μέτρα και τις καραντίνες ή τα έκτακτα μέτρα, όπως τα ονομάζουμε, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κτλ. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, χθες 5η 2 Απριλίου, έχουμε επίσημη ενημέρωση για κρούσματα, δείγματα και νεκρούς από την περιφέρεια. Ανανομό, ανανοσοκομείο. Και να πούμε το εξής, ότι για το νοσοκομείο Καστοριάς, να πω παραδείγματος χάρη, τα επίσημα στοιχεία δίνουν ότι συνολικά αναμένονται τα αποτελέσματα από 50 δείγματα, ενώ νοσηλεύονται 10 άτομα, εκ των οποίων τα 8 είναι θετικά στον κορονοϊό. Πήρε εξιτήριο ένα άτομο και έγινε μια διακομιδή στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα εδώ πρέπει να πω, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για μια νέα γυναίκα κοντά στα 40 από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Σαν δική μας πληροφορία το λέω αυτό. Χθες είχαμε και έναν θάνατο, είναι ο θάνατος του 51χρονου από την Καστοριά, και μία 90 ετών από τη Χρυσή, σε νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, που είχε διακομιστεί, αν θυμάστε, μια υπόθεση από τα Γρεβενά. Ναι, το ξέρω, που είχε πάει στα Γρεβενά. Και είναι και σε στενή παρακολούθηση και ένα πρόσωπο του συγγενικού της περιβάλλοντος από το νοσοκομείο. Τον παίρνουν δύο φορές τηλέφωνο για θερμόμετρο, για κατάσταση υγείας τα λοιπά. Τώρα, πολύ σωστά, γιατί αν ζεις σε απομακρυσμένη περιοχή, λογικό είναι, αν ζεις στη Χρυσή, επόμενο είναι ότι η επικοινωνία αυτή θα είναι πολύ συχνή. Το λέω αυτό γιατί πέρασε κοντά ένας μήνας για να έχουμε αυτή την επίσημη πραγματικά. Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη μέρα, για να μην γίνεται το μάλευράς εδώ και ανάμεσά μας και ανάμεσα και στα μέσα ενημέρωση. Ποιος θα πρωτοβγάλει την είδηση? Ναι, βεβαίως, σε κάποιες περιοχές αυτό γινότανε. Ναι. Υπήρχε μία επίσημη ενημέρωση. Εγώ το είχα ζητήσει και με έγγραφο δικό μου από τον διοικητή του νοσοκομείου, τουλάχιστον να ενημερώνεται ο ιατρικός σύλλογος, για να ξέρει τι γίνεται, περισσότερο με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να προστατεύσει ιδιωτικά ιατρία. Ναι. Και μέσω των ιδιωτικών ιατρίων τους πολίτες. Γιατί αν κάποιο από αυτό, ψάχνοντας, βρίσκουμε ότι έχει περάσει από ιδιωτικό ιατρείο, θα πρέπει να κλείσουμε το ιδιωτικό ιατρείο. Και έτσι κι εγώ έκλεινα ιατρία, αφού ο γιατρός με ενημέρωνε ότι αυτός που βρέθηκε θετικός πέρασε από το ιατρείο του. Δηλαδή ανάποδη ενημέρωση είχαμε. Μάλιστα. Έπρεπε να γίνει λοιπόν από την πρώτη μέρα, αυτό το είχαμε επισημάνει τότε, όταν μιλούσαμε με γιατρούς στο νοσοκομείο, τον κύριο Κοζατσάνη. Αυτό λέγαμε από την αρχή της κρίσης. Ένας υπεύθυνος τύπου,
κατά βάση γιατρός ή ιατρικός σύλλογος να έχει την ευθύνη της ενημέρωσης καθημερινής και δύο και τρεις φορές τη μέρα, αν παρίσταται το ανάγκη, για να έχει ο κόσμος ακριβώς να μαθαίνει αυτά που πρέπει να μάθει, όπως είναι η πραγματικότητα και, όπως, και όχι όπως μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Ναι, αν θα είδατε κι εσείς ότι κάποια μπλοκ και τα λοιπά δεν συμφωνούσαν ποτέ στον αριθμό. Μα είναι το κυνήγι της, της είδησης. Και, σε τέτοια θέματα και πώς, δεν πρέπει... Και πόσο μετρούσε ο ένας και πόσο μετρούσε ο άλλος, ναι, όταν καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε τέτοια θέματα η εξουσία, ναι, δεν πρέπει να αφήνει να διαχέονται, έτσι, ναι, ειδήσεις αυτού, έτσι, του είδους. Έτσι. Τώρα, πάμε και στα φρέσκα κουλούρια. Από χθες η περιφέρεια είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου και γι' αυτό ίσως ακόμη και εσείς, γιατί μιλήσαμε λίγο πριν βγείτε στον αέρα, δεν έχετε λάβει κάποια ειδοποίηση ακόμα. Μέχρι χθες το βράδυ που έλεγχα τα email τα προσωπικά μου και τα ιατρικού συλλόγου, δεν υπήρχε πιθανά κάτι. Θα λάβετε. Είναι δελτίο τύπου λοιπόν που έχει βγει και τι λέει, ναι, αυτό. Προφανώς έχετε ενημερωθεί ίσως πάντως ότι, ναι, ο κύριος Κασαπίδης προτείνει να υπάρχει ετοιμότητα στην εξέβρεση και προετοιμασία νέων κατάλληλων χώρων υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων και όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, καθώς και να αναζητηθούν εθελοντές από τους ιατρικούς συλλόγους Καστοριάς και Κοζάνης για την κάλυψη των απαιτούμενων ειδικοτήτων, αλλά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κληθούν να συνεισφέρουν απόστρατοι γιατροί του ελληνικού στρατού στη στελέχωση των νοσοκομείων. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απόφαση που θα βασίζεται πάνω σε κάποιο σχεδιασμό της, ναι, πολιτικής προστασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε προτρέξει, ναι, και με τον κύριο Σαββόπουλο είχαμε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο, ότι πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά χώροι οι οποίοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν κάτι που μας βρήκε. Εμείς να ξεκινήσουμε από τον βασικό σκέψης. Εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά υπάρχει αναγκαιότητα αυτή? Δηλαδή να είμαστε έτοιμοι με χώρους? Το να είμαστε έτοιμοι δεν είναι κακό. Το κακό είναι να χρειαστούμε αυτόν τον χώρο και να μην είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά το να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις κάτι και να μην σε πιάνει προαπίνης η κατάσταση, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, μπορούμε να φανταστούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι χώροι, γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες πρώτες σκέψεις. Και θέλω λίγο την δική σας βοήθεια. Ναι. Και μια και μιλάω μαζί σας, τυχάνει να έχετε και την κλινική. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για τη δική σας κλινική για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι κλεισμένο περίπου 4,5 χρόνια. Μάλιστα. Φυσιολογικά δεν είναι σε κάποια άριστη κατάσταση. Αλλά δεν είναι και σε κάποια άσχημη κατάσταση όμως. Θα χρειαστεί κάποια, ναι, προεργασία. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ εφόσον το βάλουμε, παρουσιάσουμε σε αυτό το σχεδιασμό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπει μέσα σε αυτό το σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, πρώτη είδηση της ημέρας, ο κύριος Παπαδόπουλος, που τυχαίνει είναι και ιδιοκτήτης μιας κλεισμένης βέβαια κλινικής, ένα κτίριο όμως που είναι φτιαγμένο για, θα λέγαμε, νοσοκομιακά, δηλώνει σήμερα στην εκπομπή μας ότι είναι έτοιμος να το παραχωρήσει αν του ζητηθεί. Υπάρχουν και άλλες λύσεις όμως, κύριε Παπαδόπουλο, και θα έλεγα προτάσεις μάλλον για λύσεις που θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Το ΚΕΦΙΑΠ. Είναι να πάμε, πριν πάμε στο ΚΕΦΙΑΠ, γιατί εκεί θα βγάλουμε μια δομή για να βάλουμε μια άλλη. Κοιτάμε αρχικά κάποιους χώρους κλειστούς αυτή τη στιγμή, ώστε να μην χαλάσουμε και κάποια δομή που είναι σε λειτουργία. Πριν πάμε στο ΚΕΦΙΑΠ, λοιπόν, να πάμε στην ΕΔΙΚΑ. Βεβαίως, υπάρχει η ΕΔΙΚΑ, υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια τα οποία και μπορούν κλειστά να γυμναστήρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν αυτό το διάστημα, αφού δεν μπορεί να βγει τα παιδιά. Αυτά εδώ σας λέω, τα έχουμε συζητήσει και με τους δημάρχους, ναι, και με τον κύριο Σαββόπουλο. Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι σίγουρα μια καλή εναλλακτική λύση, επαναλαμβάνω, για κλειστούς χώρους είναι, πέρα από την κλινική σας, και η ΕΔΙΚΑ και τα κλειστά γυμναστήρια? Βεβαίως. Από εκεί και μετά, αν θέλουμε να πάμε σε κάτι, γιατί αναφέρατε το ΚΕΦΙΑΠ και δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρετε το ΚΕΦΙΑΠ για κάτι τέτοιο, πώς το φαντάζετε, δηλαδή πού να πάει αυτή η δομή για να μείνει κενό το ΚΕΦΙΑΠ για ασθενείς με κορονοϊό? Μπορούν η δομή αυτή να μεταφερθεί σε ένα ασφαλέστερο γεωγραφικά χώρο, δηλαδή, που μπορεί να βρίσκεται είτε
στο Αμίντεο είτε... Α, μάλιστα. Δηλαδή να μην λειτουργεί καθόλου εννοείται στην Καστοριά. Θα είναι σε έναν ασφαλή, βλέπετε... Να ανασταλεί λειτουργία και να μεταφερθεί όλη η δουλειά... Δεν που... θα ανασταλεί ο χώρος λειτουργίας και η δομή θα λειτουργήσει μάλιστα κάπου αλλού. Υπήρξε από εκεί και πέρα, ναι, αν βρεθούν χώροι, ναι, σαφώς μπορεί να μείνει και εδώ. Και εδώ. Αυτό θα το ψάξουμε, δεν είναι. Γι' αυτό είπαμε, κοιτάμε πρώτα τους κλειστούς χώρους, αλλά και μια ακόμη περίπτωση που είχε προτείνει παλιότερα και ο Δήμαρχος, αλλά για εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, τον χώρο του ισογείου της νομαρχίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται και αυτή η ιδέα. Έχει μία διάταξη με, με διαφορετικούς χώρους γραφεία, ναι, και σαφώς είναι σε θέση να λειτουργήσει κάτι τέτοιο εκεί. Είναι και εκεί, μπορεί να δηλαδή να λειτουργήσει κανονικά και εκεί. Mm. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι από ιδέες δεν πάσχουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, η απόφαση και από χώρους επίσης δεν πάσχουμε. Και από χώρους επίσης δεν πάσχουμε. Ακριβώς. Από εκεί και μετά, χρειάζεται τώρα, πέρα από τους χώρους, όπως ακούσατε στο δελτίο τύπου, ζητάει ο κύριος Κασαπίδης από εσάς, από τους ιατρικούς συλλόγους Καστοριάς και Κοζάνης, μόνο από εσάς τους δύο, για την κάλυψη των απαιτούμενων ειδικοτήτων, να αναζητηθούν εθελοντές. Επειδή είναι μέλη σας οι γιατροί, έτσι δεν είναι? Σας έχουν ήδη εκφράσει... μια διάθεση να προσφέρουν εθελοντικά αν το ζητηθεί? Αρκετοί, έτσι. Από εκεί και πέρα, ναι, εγώ θα βγάλω, θα του στείλω, ναι, ένα... Προσωπικά τον καθέναν? Στον καθένα προσωπικά, ναι, να δηλώσει επισήμως ότι θέλει να μπει σε αυτή τη λίστα των εθελοντών. Σε αυτή τη λίστα των ενδιαφερόμενων, ναι, ανθρώπων που θα, ναι, προσφέρουν εθελοντικά. Εφόσον μπαίνει σε εθελοντική βάση, δεν μπορώ να αποφασίσω και να πω αυτός πάει εκεί. Ναι. Άρα οπωσδήποτε στο διάστημα αυτό το άμεσο, ναι, πρέπει να έχω έτοιμη μία λίστα εθελοντών. Η ιδέα να πάμε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να συνεισφέρουν απόστρατοι γιατροί του ελληνικού στρατού, πώς σας φαίνεται? Για να στελεχώσουν νοσοκομείο, έτσι? Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όλοι επιστρατεύονται. Κάθε ένας που έχει μία ιδιότητα και μπορεί να προσφέρει, ναι, θα πρέπει να προσφέρει. Μάλιστα. Μένει να το δούμε, γιατί βγήκε, επαναλαμβάνω, αυτό το δελτίο τύπου χθες. Έτσι μπορεί και να ξάφνιασε κάποιος ότι βγαίνει ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια με το οποίο ψάχνουμε χώρους για μελλοντικά για φιλοξενία, υποδοχή ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 σε Καστοριά και Κοζάνη. Αλλά όπως είπατε και εσείς, καλύτερα να είμαστε έτοιμοι και ας μην έρθει, παρά να έρθει και να μην είμαστε έτοιμοι. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό σας είπα, ότι εμένα δεν με έπιασε προαπήνης. Ήδη το είχαμε συζητήσει. Ωραία. Ήμασταν μπροστά και το ξέραμε. Δεν μας προβληματίζει το ότι ανακοινώθηκε επίσημα. Εμείς το ετοιμάζαμε αυτό. Φαντάζομαι πάντως ότι θα ακολουθήσουν, πέρα από το δελτίο τύπου που είναι η αρχική ανακοίνωση του τι πρόκειται να κάνουμε, θα ακολουθήσει μια σειρά επαφών και συζητήσεων. Άλλωστε, ο κ. Κασαπίδης σχεδόν κάθε μέρα είναι πια στην Καστοριά. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα βρεθείτε και θα συζητήσετε αυτό το θέμα από κοντά και πόσο γρήγορα μπορείτε να υλοποιήσετε αυτή την ιδέα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστείτε μόνο εσείς, θα χρειαστεί η συμβολή και άλλων παραγόντων. Δηλαδή, αν πάμε σε δίκα ή κλειστά γυμναστήρια και τα λοιπά, θα πρέπει να μπουν και οι δήμοι μέσα, θα πρέπει να γίνουν και προεργασίες διαμόρφωση. Αν μιλάμε για τη δική σας κλινική, βέβαια είναι κάτι διαφορετικό. Αν πάμε σε ΚΕΦΙΑΠ επίσης χρειάζονται και άλλα πράγματα. Γενικά πάντως νομίζω ότι θα συνοηθούμε και πρέπει να τα έχουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα, καλύτερα να είμαστε έτοιμοι και κάποιες ενέργειες ή κάποιες δαπάνες που μπορεί να χρειαστούν, ναι, να πάνε τζάμπα, παρά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, βέβαια τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει να μην το ματιάσουμε βεβαίως, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί λίγο οι ρυθμοί προσέλευση στο νοσοκομείο. Μία-δύο την ημέρα, τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον. Να μην το ματιάσουμε. Θεωρώ ότι η αυστηροποίηση των μέτρων θα βοηθήσει στο να οριστικοποιηθεί η καμπύλη αύξηση, ναι, των κρουσμάτων σε ένα καλό σημείο. Και η χαρά μας θα είναι όταν πλέον θα αρχίσει να έχει πτωτική πορεία.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας για τη σημερινή εκπομπή. Για ένα πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα και εξέλιξη που έχουμε σήμερα. Και είναι η πρώτη φορά που χαίρομαι, ναι, που η Ελλάδα είναι τελευταία. Μάλιστα. Α, στο παγκόσμιο χάρτη των κρουσμάτων. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, απ' την άλλη, η Καστοριά μας είναι πρώτη. Και επειδή υπάρχει και μια παρατήρηση εδώ από τους ακροατές μας, ναι, πρέπει και να το φωνάζουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε πρώτοι. Πρέπει και να το φωνάζουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πολλές φορές τέτοια παραδείγματα ή φωνάζοντας το πολλές φορές βοηθάμε, να κάνουμε βοηθάμε άλλες περιοχές. Ναι. Βοηθάμε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Με αυτό που γίνεται. Δηλαδή, το είδα ότι όλοι οι συνάδελφοι πρόεδροι των συλλόγων της Ελλάδος με παίρνουν τηλέφωνο και λέγανε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα κρούσμα, δεν έχουμε κανένα. Mm. Πώς θα προετοιμαστούμε. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι κάποιες ομάδες κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα. Και θεωρώ ότι σήμερα στην Ελλάδα κανένας ιατρικός σύλλογος δεν θα είναι ανέτοιμος αν γίνει κάτι στην περιφέρεια δικαιοδοσίας. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.